Γεια σας. Είστε έτοιμοι να διορθώσουμε το σημερινό κείμενο? Πάμε. Το κείμενο αναφέρεται στον μεσογειακό κυκλώνα που έχει χτυπήσει τη χώρα το τελευταίο 48ωρο. Κραυγή αγωνίας από τους 20 περίπου εγκλωβισμένους μετά από το μεσογειακό κυκλώνα Ιαννός. Το περίπου εδώ είναι σαν να μην είναι οι άνθρωποι εγκλωβισμένοι, να είναι στο περίπου εγκλωβισμένοι. Εννοούμε φυσικά περίπου 20, πάνω κάτω αυτόν τον αριθμό. Μετά από φεύγει, μετά το μεσογειακό κυκλώνα Ιαννό, αιτιατική. Αν θέλουμε να κρατήσουμε ονομαστική, το όνομα του κυκλώνα, θα πρέπει να το βάλουμε σε εισαγωγικά. Μετά τον, εγώ προσωπικά κρατάω νη, ο κανόνας φυσικά ο καινούριος λέει ότι δεν χρειάζεται και ότι το κρατάμε μόνο πριν από π, τ, αφ, γάμα, κάπα κτλ. Αλλά ισχύουν και τα δύο, ακόμα πολλές παραδοσιακές εφημερίδες επίσης το κρατάνε. Εκτός από τις αποζημιώσεις που θα κληθεί να καταβάλει το κράτος, εδώ τεράστια πρόταση πάλι, αλλά το κράτος πρέπει να πάει στην κύρια αφού είναι το υποκείμενο. Εκτός από τις αποζημιώσεις που θα κληθεί να καταβάλει για τις τεράστιες καταστροφές, το κράτος καλείται να απεγκλωβίσει. Επίσης, είναι ένα πολύ συχνό λάθος. Το καταβάλει θέλει ένα λάμδα, γιατί εννοούμε μία φορά. Θα δώσει μία φορά κάποιες αποζημιώσεις, κάποια χρήματα. Δεν το κάνει συνέχεια, διαρκώς. Αν το νόημα είναι ότι θα δίνει για ένα διάστημα, τότε τα κρατάει και τα δύο τα λάμδα. Ένας τρόπος λοιπόν να το βρίσκετε είναι να, όταν δεν είστε σίγουροι, να φέρετε στο μυαλό σας ένα συνώνυμο. Οι εγκλωβισμένοι είναι εντελώς αποκομμένοι. Το αποκόβω σημαίνει ακριβώς αυτό, κόβω εντελώς. Οπότε δεν χρειάζεται. Είναι αποκομμένοι από το πλησιέστερο κέντρο υγείας κεφαλαία, ενώ εδώ το λέμε μεν όταν μιλάμε, πλησιέστερο κέντρο υγείας, νερό, ρεύμα δεν υπάρχει, αλλά όχι όταν γράφουμε. Ενώ νερό και ρεύμα δεν υπάρχει. Είναι 20 άτομα και έχουν εγκλωβιστεί. Αυτό το έχουμε πει και στην αρχή και μετά μιλάμε για εγκλωβισμένους, οπότε δεν χρειάζεται καν. Παρακαλούν να μην συμβεί κάτι στην υγεία τους. Αυτό είναι πάρα πολύ γενικό. Παρακαλούν να μην τους ανέβει χοληστερίνη, να φανταστώ. Πρέπει να είναι σχετικό με το κείμενο που γράφεις. Ένας τρόπος θα ήταν να πούμε παρακαλούν να βγουν αλόβητοι, δηλαδή να μην τραυματιστούν, να μην πνιγούν οι άνθρωποι από αυτήν την περιπέτεια. Ζητάνε από τον κρατικό μηχανισμό το συντομότερο πρόσβαση. Εδώ είναι εντελώς άσχετο αυτό. Προφανώς εννοούν για το κέντρο υγείας. Οπότε, πρώτον θα πρέπει να πάει από πάνω και δεύτερον ή θα πρέπει να πεις ζητάνε πρόσβαση το συντομότερο χωρίς τον κρατικό μηχανισμό. Ούτως ή άλλως πρέπει να το βάλεις από πάνω αυτό. Ζητάνε πρόσβαση, ας πούμε, το συντομότερο, έτσι. Αλλά επειδή θέλουμε να πούμε για τον κρατικό μηχανισμό, θα πρέπει να πούμε ζητάνε από τον κρατικό μηχανισμό να τους παράσχει ή να τους εξασφαλίσει πρόσβαση το συντομότερο, εννοούν για το κέντρο υγείας. Και μετά παρακαλούν να βγουν αλόβητοι από αυτή την περιπέτεια. Οι εγκλωβισμένοι είναι αποκομμένοι, ζητάνε πρόσβαση και παρακαλούν να βγουν αλόβητοι. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε Learn Greek with Joe. Είστε επανειδήν.